Σκηνές για γέλια και για κλάματα σήμερα σε όσα τμήματα προσχολικής αγωγής στο Ηράκλειο άνοιξαν μετά από καθυστερήσεις, χωρίς καμία πρόβλεψη και την πολυπόθητη βελτίωση των συνθήκων, αφού τα παιδάκια δεν είχαν καν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τουαλέτα. Πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί και άμεσα. Έπρεπε ήδη να έχει φτιαχτεί πριν ανοίξει το παράρτημα. Εδώ. Τα προβλήματα που είχαν αναβάλει την έναρξη λειτουργίας πολλών τμήματων ουδόλως αντιμετωπίστηκαν, με συνέπεια το κουδούνι να χτυπήσει αναγκαστικά στις 11, με γονείς, κηδεμόνες και παππούδες να τρέχουν άρον-άρον να πάρουν πίσω τα παιδάκια, όπως έγινε στο κτίριο του 48ου Δημοτικού Σχολείου στην Αγία Εκατερίνη, σε αίθουσα του οποίου φιλοξενείται τμήμα του 65ου Νηπιαγωγείου. Εντάξει, είχαν φτιάξει την αίθουσα, αλλά να μην έχει τουαλέτα. Το παιδί μου ήρθε στο σπίτι και έκλαιγε, η κόρη μου, γιατί μιλάμε για το εγγόνι μου. Ήρθε και έκλαιγε, μου λέει, μαμά θα τρελαθώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Παρά το γεγονός ότι έχει παραλυφθεί ο σχολικός εξοπλισμός, οι κατάλληλες τουαλέτες που είναι αναγκαίο να υπάρχουν για τα παιδάκια της προσχολικής αγωγής δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη, ενώ καθαρίστριες δεν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις. Ούτε και είναι θέση εδώ για τα παιδιάκια, τα μικρά. Δεν έχουν το χώρο να παίξουν έτσι κι αλλιώς. Μετά από παράσταση διαμαρτυρίας γονέων σήμερα το πρωί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ελήφθη η διαβεβαίωση ότι μέχρι αύριο το πρόβλημα θα έχει λυθεί. Είπαν από το Υπουργείο ότι αύριο, δεσμευτήκανε, ότι αύριο θα υπάρχουν και τουαλέτες και καθαρίσεις. Αισθάνθηκα άσχημα, πολύ άσχημα και ντροπή. Ντροπή σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Είναι δυνατόν ένα παιδάκι 4 χρονών που ξεκινάει τώρα τα πρώτα του βήματα να πάει στο σχολείο να βρίσκεται αντιμέτωπο με αυτό το πρόβλημα? Να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στον αέρα ζήτησαν εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ηρακλείου, που βρέθηκαν χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Διαμαρτυρώμενοι τόσο για τις τραγελαφικές καταστάσεις στην προσχολική αγωγή, όσο και για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό στα σχολεία, τα οποία οι γονείς των μαθητών χαρακτηρίζουν ανύπαρκτα. Ακουστήκανε πάρα πολλά, τα περισσότερα είναι ευχολόγια και είναι και μια ιστορική αναδρομή συνήθως του τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Το γεγονός είναι, και αυτό είναι αναμφισβήτητο, ότι τόσο ο Δήμος όσο και το Υπουργείο φανήκανε πόσο ανέτοιμοι είναι 3 χρόνια μετά να εφαρμόσουν μια δίχρονη προσχολική που ήδη έχουν ψηφίσει. Για παροιμιώδες παράδειγμα προς αποφυγή έκανε λόγο η μείζωνα αντιπολίτευση, επικρίνοντας τη Δημοτική Αρχή ότι επαναπαύθηκε στις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας και τρέχει εκ των υστέρων να αντιμετωπίσει το χάος που επικρατεί εξαιτίας του προβλήματος της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο. Μια συζήτηση η οποία θα έπρεπε να είχε γίνει μήνες πριν, αλλά δυστυχώς και αναβάλλεται και σκοπίμως κάποιοι δεν θέλουν να συζητηθεί, γιατί έτσι θα φανούν και τα μεγάλα και κέρια προβλήματα του Δήμου μας.